Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλη Λουδοβίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκη. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο στο Κέμπριτζ και στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Η αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι το αφιέρωμα που έχει κάνει το περιοδικό Νέα Ευθύνη, μετέφυγο στο 15 Ιανουάριο Φεβρουάριο, με τίτλο «Προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία στον 21ο αιώνα». Το κείμενο του πατρός Νικολάου έχει τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία στο πεπρωμένο της μετανεωτερικότητας». Πρώτα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, πατρός Νικόλα, και να ξεκινήσω διαβάζοντας κάτι από το κείμενο, να μας το αποσυμπυκνώσετε. Τι είναι αυτό που ονομάζουμε θεολογία? Και συνεχίζεται. Και η εξήγηση αυτή δεν συνιστά καταρχήν μια προστίκη στην αρχαίγονη γιγαντομαχία περί της. Να διαβάσετε και την προηγούμενη αυτή για να γίνει κατανοητό αυτό, μάλλον από την αρχή. Ναι. Τι είναι αυτό που ονομάζουμε θεολογία? Στο επιστημολογικό πεδίο δεν υπάρχει αμφιβολία πως η απάντηση μοιάζει εύκολη. Είναι κάθε λόγος περί Θεού, ανεξαρτήτως πηγής και προθέσεων. Στην εκκλησιαστική πείρα όμως, θεολογία είναι μόνο ο ίδιος ο Ευαγγελικός Λόγος του Χριστού, ο οποίος εξηγεί τα του Θεού Πατρός εν πνεύματι. Και η εξήγηση αυτή δεν συνιστά καταρχήν μια προστίκη στην αρχαίγονη γιγαντομαχία περί της ουσίας, αλλά μια πρόταση οντολογικής εισαγωγής σε έναν τρόπο υπάρξεως. Ακριβώς εν πνεύματι, δηλαδή μέσω του μυστηρίου της ενσωματώσεως, κατά τον Αναγίης Νικόλαο Καβάσιλα, βάπτισμα, χρίσμα, θεία ευχαριστία, ο οποίος τρόπος εκφράζει μέσα στην ιστορία την προαιώνια τριαδική βουλή για την εσχατολογική σύναξη της δημιουργίας. Ως εκκλησιασμό της, στην ανθρώπινη φύση του ενυπόστατου Θεού Λόγου, του Δημιουργού της. Σταματάω εδώ και περιμένω να διαβάσετε και το επόμενο. Για να το λοιπόν, πούμε όλο. Η θεολογία λοιπόν εμφανίζεται εν προκειμένου ως λογομιμητική κατάνευση στην αγαπητική ευδοκία του Πατρός, διαδραματιζόμενη, διότι πρόκειται καταρχήν για γεγονός και όχι αφαιρετικό αναστοχασμό. Στον περίκαυστο χώρο της μεταβολής του τρόπου της υπάρξεως, του λογικού κτίσματος. Είναι δηλαδή καρπός μετοχής στην ευχαριστιακή μεταβολή της δημιουργίας σε σώμα Χριστού. Η θεολογία μπορεί να αρθρώνεται τότε ως εκκλησιασμός της γλώσσας, ως έκφραση δηλαδή μιας ευχαριστιακής μεταβολής του νου που εκκλησιάζει τα κτιστά νοήματα στο φως της υπακοής του Χριστού με τρόπο δοξολογικό και κριτικό με τη βιβλικοπατερική έννοια της διακρίσεως των πνευμάτων συνάμα. Να λοιπόν εδώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η θεολογία είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται στοχαστικά. Καταρχήν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει μάλιστα στο φως ακριβώς μιας ιδιαίτερης σχέσης η οποία αναπτύσσεται. Μια τέτοια σχέση η οποία φαίνεται να είναι πρωτοβουλία από μέρος του Θεού, είναι μια εξηγητική πρωτοβουλία, όπως λέω. Είναι μια εξηγητική πρωτοβουλία που ενεργείται ως μεταβολή της υπάρξεως αυτού στον οποίο προτείνεται. Δηλαδή δεν είναι απλά και μόνο η μετάδοση μιας νέας ενοιολόγησης, αλλά κυρίως είναι μια μεταβολή της σχέσης που έχει αυτός ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, με τον κόσμο και με τον εαυτό του και με τον Θεό. Και αυτή η διαδικασία της μεταβολής είναι που παράγει στη συνέχεια και το λόγιο γεγονός της θεολογίας. Είναι ένα δηλαδή γεγονός η θεολογία υπαρξιακό, όπως τα λέγαμε σήμερα. Δεν είναι απλά και μόνο ένας λίγο ή πολύ κεντρικός στοχασμός γύρω από το νόημα του είναι. Έτσι, είναι κάτι που συμβαίνει με την πρωτοβουλία του Θεού και με τη συνεργία του ανθρώπου. Αλλά συμβαίνει στον χώρο της υπάρξεως, δεν συμβαίνει απλά στον χώρο έτσι, του νου. Η ενοιολογική κατασκευή μπορεί να ακολουθεί, αλλά είναι πάντοτε λιγότερη από το ίδιο το γεγονός. Και το γεγονός είναι ατέλεστο, είναι συνεχές, είναι διαρκές, είναι αναπάντεχο, είναι εκπληκτικό. Τελικά καταστρέφει τον ίδιο το λόγο ο οποίος το περιγράφει. Έτσι. Και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνεχώς προσεγγίσεις. Γι' αυτό και η θεολογία δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και είναι ασήμαντη η θεολογία από μια άποψη στην έκφρασή της. Ακριβώς γιατί ως γεγονός αυτή υπερβαίνεται συνέχεια. Αυτό είναι αυτό που λένε οι πατέρες αποφατισμού. Δηλαδή το ότι ακριβώς έχουμε ένα γεγονός που διαπερνά την ιστορία και την ύπαρξη και υπ' αυτή την έννοια τρέχουμε συνέχεια έξω πίσω. Η θεολογία δεν είναι η αυθαρέσκεια. Η θεολογία είναι η ερωτική απέκδηση. Κυνηγάς κάτι το οποίο είναι συνεχώς μπροστά από σένα.
Δεν ξέρω αν βγαίνει άκρη με αυτά που λέω και είναι καλύτερα από αυτά που γράψα, αλλά πάντως εμένα η θεολογία με ρυθίζει απίστευτα, διότι δεν την έχω ποτέ. Μόλις αρχίσω να πω ότι την έχω χάσει. Και τώρα τα έχω χάσει αυτά που έχω πει εκεί, με έναν τρόπο, υπό αυτή την έννοια, διότι είναι πολύ λιγότερα από αυτό που εγώ ίδιος μπορώ να αντιληφθώ, να μου διαφεύγει. Ή να ζήσει κάποιος. Αυτό μπορεί να ζήσει, να βιώσει. Όταν λέω τη λέξη να ζήσει, ως παλιός ψυχολόγος, αισθάνομαι πάντοτε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε έρμεα, έτσι, μιας ροής και μιας, θα λέγαμε, μιας ιδιαίτερης μορφής υπερβατικότητας, που δεν είναι απλά η υπερβατικότητα του νοήματος, είναι το ξεχύλισμα του ίδιου του γεγονότος της ζωής. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρουμε, επειδή είμαστε εικόνες Θεού, έτσι, και επειδή από πίσω μας υπάρχει ένας άκτιστος λόγος, που είναι, λειτουργεί σαν κλίση, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας καλεί. Επομένως, όταν λέμε την έννοια ζωή, δεν παραπέμπει αυτό στο ψυχολογικό βίωμα, άρα παραπέμπει σε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ πάνω από το βίωμα. Είναι ένα γεγονός μια συνεχούς ουσιαστικά μεταβολής. Όσο λέμε ναι σε αυτή την κλίση, τόσο αλλάζομαι. Έτσι, πώς να τα πούν αυτά τα πράγματα, να τα βάλουμε σε λόγια. Έτσι, τα βάζουμε σε λόγια περιστασιακά κατά καιρούς. Ναι, γι' αυτό και λέω παρακάτω και ότι η θεολογία είναι συνεχώς καινούρια. Έτσι, προέρχεται από την ευχαριστιακή μεταβολή του νου. Έτσι, να το δω λίγο, πώς το λέω λίγο παρακάτω εδώ. Να το δω λίγο. Ναι, λέω ότι κάθε αληθινή θεολογία είναι σύγχρονη, όπως λέμε σήμερα, συναφιακή. Έτσι. Και τούτο κυρίως σημαίνει πως το ενεργούμενο και ατέλεστο γεγονός της βαθμιαίας ευχαριστιακής μεταβολής του σκέπτεστε εκφράζεται ακριβώς με τη δωροληπτική ανάληψη των εκάστοτε κτιστών δεδομένων, του ανθρώπινου στοχασμού, πολιτισμού, επιστήμης κλπ. Και την κριτική ενύψωσή του στη δυνατότητα της αναπνεύματη μεταβολής του. Σε τι, σε πολλαπλές εμφανερώσεις του μυστηρίου του Χριστού. Πρόκειται δηλαδή για μια δραστηριότητα άκρως ενεργητική και δημιουργική και ουδέποτε απολογητική ή αμυντική μιας μυθοποιημένης και αποπιτρωμένης παράδοσης. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την παράδοση. Αλλά όλο με αυτήν ασχολούμαι. Προκύπτει. Δεν προκύπτει. Η παράδοση λειτουργεί σαν, δηλαδή, πώς να το πω, όπως είναι ένας οδοδείκτης που σας λέει ότι προς τα δω πάτε Αθήνα. Τώρα θα πας Αθήνα, είναι δικό σου θέμα. Και επίσης ότι θα δεις την Αθήνα, επίσης είναι δικό σου θέμα. Παράδοση είναι τίμια προς αυτό. Σου λέει κατά εκεί πήγαινε και είδαμε. Αλλά ο δείκτης υπάρχει. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που είδαμε. Αλλά αυτά που θα δεις θα είναι καινούργια. Γιατί είσαι καινούριος εσύ. Καταλάβατε. Επομένως η παράδοση είναι κάτι που γίνεται τώρα. Δεν είναι κάτι που έγινε παλιά. Το παλιό υφίσταται μόνο για να προτείνει το τώρα. Το τώρα είναι καινούριο. Δεν το ξέρουμε τι είναι. Έτσι, γι' αυτό και δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι αυτό το πράγμα λέει, είναι συντηρητισμός. Δεν είναι συντηρητισμός. Συντηρητισμός θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε θέση, έτσι θα με βεβαίωνε εμένα προσωπικά, ότι δεν έχει συντελεστεί το γεγονός της θεολογίας, ότι αυτή η κλίση πρωταρχική δεν υπάρχει. Και συνεπώς επαναλαμβάνω τα απελπισμένα κείμενα του παρελθόντος που και αυτοί δεν έχουν βρει τίποτα. Καταλάβατε τι λέω. Τότε και μόνο θα θεωρούνταν αυτό. Τότε θα ήταν συντηρητισμός αυτό. Συντηρητισμός είναι όταν δεν έχω τι να πω. Και επειδή και ο άλλος δεν έχει τίποτα να πει, επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο άλλος, όσο το καταλαβαίνω, διότι και αυτός δεν το έχει βρει. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι συντηρητικοί δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή, το δικό τους αδιέξοδο το προβάλλουν και στο αδιέξοδο της παράδοσης. Και επαναλαμβάνουν πράγματα, έτσι, τα οποία είπαν κάποιοι, μη καταλαβαίνοντάς τα επίσης αυτά. Γιατί άμα τα καταλάβαιναν, δεν θα τα επαναλάβαιναν ποτέ, θα τα συνέχιζαν. Έτσι, γι' αυτό και η επανάληψη δεν αφορά τη θεολογία. Η θεολογία είναι κάτι που γίνεται εδώ και τώρα. Τώρα που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται θεολογία. Έτσι, και αύριο πάλι, και μεθαύριο, και πριν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδιπλώνεται αυτή η κλίση που έχει δεχθεί ο άνθρωπος και που πραγματώνεται εν Χριστώ να γίνει ουσιαστικά Θεός. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Γιατί αν εκφραστεί με όρους πολιτισμού, παράγει συνεχώς νέος πολιτισμός. Αν εκφραστεί με όρους ιστορίας, παράγει νέες κατανοήσεις της ιστορίας. Αν εκφραστεί με όρους γνώσης, παράγει νέες μορφές γνώσης. Εάν δεν εκφραστεί με τίποτα από αυτά και σιωπήσει απλά, πάλι παράγει νέες αντιλήψεις της πραγματικότητας.
Είναι καινούριο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι φιλόσοφοι. Πρέπει να μπες μέσα στην εκκλησία για να το δεις. Αν μπεις μέσα στην εκκλησία, θα το καταλάβεις αυτό πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Και μπορεί να μην το πεις και σε κανέναν να το καταλάβεις. Μπορεί να το λες και σε όλους. Μπορεί να το πεις ή να το λες όποτε θες. Αν τυχόν σου τη δώσει και το πεις δηλαδή. Μπορεί να μην το πεις καθόλου όμως. Όσιος Αντώνιος Σενεβερία δεν μίλησε ποτέ στη ζωή του. Τον πήγαινα, τον έφερα, τίποτα δεν έλεγε. Και ναό, ήταν μεγάλος Άγιος. Δεν μίλησε ποτέ όμως τίποτα, το όνομά του δεν είπε. Και άλλοι τέτοιοι υπάρχουν. Ο Βάς Βαρσανούφης ήταν 40 χρόνια μέσα σε ένα τάφο θαμμένος. Και δεν έβγαινε καθόλου από εκεί. Και όταν το ρώτησα μετά από 40 χρόνια, πες μας πιστεύω, τι γίνεσαι, ζεις? Και λέει, ναι, ζω όντως. Και λέει, τι κάνεις, πες μας τι κάνεις. Και λέει, συγκυβερνώ με τον Θεό τον κόσμο. Αυτές είναι θεολογικές δηλώσεις βαρύτατες, έτσι. Τολμηρότατος. Και ακριβέστατος. Και ακριβέστατος. Ξέρουμε ότι τέτοιοι άνθρωποι επηρεάζουν το πεπρωμένο της ιστορίας. Το κακό είναι ότι η θεολογία έγινε θεολογική σχολή. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το κακό. Έτσι, γιατί μέρος του συστήματος. Και εγώ είμαι ένας καθηγητής δογματικής. Εντάξει. Κάνει το. Γίναμε ιεροκήρυκες, γίναμε άνθρωποι. Αυτά δεν είναι κακά όλα καθ' αυτά, αλλά πρέπει να τηρεί κανείς την ειδοποιώ διαφορά με έναν τρόπο. Να τηρεί δηλαδή αυτό το οποίο πίσω από όλα αυτά. Έτσι, τα εμψύχωσε και τα δημιούργησε αυτά τα πράγματα. Και υπ' αυτή την έννοια είναι σημαντικό να έχουμε μαρτυρίες της πίστης που είτε στον κόσμο, στον μοναχισμό, είτε στον αυτόν. Αυτά είναι πιο σημαντικά πολλές φορές και από τα άλλα. Και πρέπει για αμυγός ακαδημαϊκά θεολογικά. Η ακαδημαϊκή θεολογία, ναι. Στον ακαδημαϊκισμό, εκεί λέτε. Πρέπει να μην μείνει μόνο ακριβώς στον ακαδημαϊκό, αλλά να γίνει μια ζωντανή μαρτυρία του γεγονότος της πίστης. Υπ' αυτή την έννοια να ανοιχθεί σε αυτό το ρίσκο του να έχει τη θεολογία να μην την έχει. Δεν χρειάζεται, δεν προϋποθέτει. Και ο Χριστός θα σου πει αν έχει τη θεολογία. Δηλαδή, όταν λέω ότι η θεολογία είναι ο λόγος του Χριστού, εννοούμε ακριβώς αυτό, ότι τελικά δεν είναι δικό μου θέμα το να διεκδικώ τη θεολογία για τον εαυτό μου. Καταλάβατε τι λέω. Να το πω όπως το λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δίκαιο και των Θεών συντιθέμενων έχει. Πρέπει να συμφωνεί και ο Θεός. Είναι μια πολύ ωραία φράση αυτή, την οποία παραθέτει στο σχόλιο του στη Θεία Λειτουργίας, στο υπόμνημα που έχει κάνει. Και μάλιστα όταν φτάνει στο σημείο εκείνο που λέει «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Και κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε αυτό, λέει «Πολύ ωραίο, το κάνουμε αυτό». Λέει. «Τι ωραίο, τι όμορφο, τι απλό». Δεν είναι όμως, λέει, τόσο απλό. Διότι δίκαιο των Θεών συντιθέμενων έχει. Πρέπει να συμφωνεί και ο Θεός. Πρέπει να έρθει να βάλει τη σφραγίδα, το όπως τον ναό του Σολομώντος. Έβαλε τη σφραγίδα ο Θεός και είπε «Αυτός είναι ο ναός μου λοιπόν». Ναι, προηγουμένως έχει το φτιάξει άνθρωποι όμως. Έτσι η θεολογία δεν είναι μια απόφαση να μιλήσει περί Θεού, επειδή είναι μια σχολή, επειδή είναι μια ειδίκευση. Καταλάβατε. Είναι ο λόγος του Χριστού και αν εσύ, γι' αυτό είπα, λογομιμητική κατάνευση την ονόμασα. Στην Ευδοκία του Πατρός. Μιμήσε το λόγο που κατανέβει στον Πατέρα. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε μπορεί να πει ο λόγος, για συνέχισε. Ή να πουν άλλοι. Ότι ξέρω εγώ, κάτι γίνεται. Μόνο τότε. Και έτσι παράγονται τα πατερικά έργα. Τα οποία στη συνέχεια δεν είναι αποπετρωμένα μνημεία, όπως σας είπα. Είναι οδοδείκτες που δείχνουν το πώς κατασκευάζεται η θεολογία. Καθώς γίνεται συνεχώς. Δεν υπάρχει θεολογία ούτε συντηρητική, ούτε προοδευτική, ούτε κουραφέξαλα. Έτσι. Και για να συνεχίσω στην ίδια κατεύθυνση, επειδή μιλάμε και για κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ εγώ τώρα να φανταστώ, όπως λέει κάποιος από τους συγγραφείς εδώ, αγαπημένος φίλος, ότι η θεολογία, ο πυρήνας της παράδοσης μεταβάλλεται συνέχεια. Ούτε της φιλοσοφίας ο πυρήνας δεν μεταβάλλεται. Φανταστείτε, λέγατε στον Πλάτωνα, ότι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μεταβάλλεται συνέχεια. Ή στο Χέγγελ. Ή στο Χάιντεγκερ. Θα σου έλεγε, παιδάκι μου, αυτό που λες δείχνει ότι δεν κατάλαβες τίποτα από τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ακριβώς η αναζήτηση αυτής της σταθερότητας. Αν μου λες ότι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μεταβάλλεται, σημαίνει ότι όλη η γλιώδης υποκειμενικότητά σου, έκφραση του Χέγγελ, έχει αντικαταστήσει στη σκεψούλα σου το ερώτημα περί του όντως. Δηλαδή δεν είναι ότι όταν έχω ένα υπαρξιακή, ένα μπουμπούλα, εγώ να λέω ότι παράγω φιλοσοφία επειδή βασανίζομαι από τους λογισμούς μου. Έτσι δεν είναι. Η φιλοσοφία δεν παράγεται όταν βασανίζομαι από τους λογισμούς μου. Έχω την εντύπωση ότι η φιλοσοφία παράγεται όταν αποφασίσω να βρω το σταθερό κέντρο. Έτσι, να βρω το νόημα του είναι. Αλλά αυτό το να βρω το νόημα του είναι σημαίνει ότι υπάρχει νόημα του είναι. Καταλάβατε. Δεν το φτιάχνω εγώ. Γιατί αν δεν υπάρχει νόημα του είναι και όλα τα φτιάχνω εγώ,
Όλοι οι αναμπομπούλοι είναι δικαιωμένοι βέβαια, αλλά δεν υπάρχει λόγος φιλοσοφίας. Τελειώνουμε με τη φιλοσοφία. Έτσι δεν είναι, και πάμε στον ψυχίατρο. Ποιος ο λόγος? Τον ψυχαναλυτή, παρακαλώ. Εκεί πρέπει να πάμε. Να μας θεραπεύσει από την έβρωση της αναζήτησης του υπερβατικού. Το οποίο συνεχώς αλλάζει. Το οποίο το αλλάζει. Και αν αλλάζει συνέχεια. Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό αυτός που τα γράφει αυτά και που σας είπε είναι καλός και αγαπημένος. Είναι νέος ακόμα βέβαια και δεν. Πρέπει να το πει κάποιος ότι δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε δεν αλλάζει ο πυρήνας. Ο πυρήνας ευτυχώς είναι εκεί και μας περιμένει. Αλλά πρέπει κανείς να είναι λίγο πιο, τέλος πάντων, ειδοποιημένος. Αν θες να κουβαλήσεις τον πυρήνα στα δικά σου τα μέτρα, θα σου μείνει μονάχα η αγωνία. Και με την αγωνία αυτή μπορεί να γράψεις βιβλία και να πείσεις και ακροατήρια. Ευρύτερα. Αν μάλιστα, ανάλογα και με το τι θα προτιμήσεις, θα είναι άρενα ή θύλια κατά προτίμηση τα ακροατήρια, αλλά το θέμα είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορέσει να καταλάβει γιατί η πράγμα έφαγε τη ζωή του Πλάτωνα, ας πούμε. Να μην για φιλοσοφία τώρα. Και πολύ περισσότερο ο Μάξιμος ομολογητής, νομίζω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε. Δεν πειράζει που δεν έχουμε θεολογία. Πολύ όσοι θα θέλαμε. Η θεολογία είναι κάτι που μονίμως λείπει, γιατί είναι το ουσιώδες. Καταλάβατε τι λέω. Είναι σπάνιο. Με αυτό θεολογικό λόγο δεν ξέρω αν έχουμε. Ναι, γιατί αυτό είναι φυσιολογική κατάσταση. Διότι φανταστείτε να έχει γεμίσει ο κόσμος μετά. Θα ήταν η βασιλεία του Θεού ο κόσμος τότε. Δηλαδή η κατάσταση δεν δικαιολογεί η ύπαρξη πολλών θεολόγων. Αυτό το πω. Συγγνώμη, εγώ δεν αναφέρω όμως σε υψηλή ακαδημαϊκού επίπεδο θεολογία. Ναι. Απλώς να είναι διάχυτη η θεολογική συζήτηση, ας πούμε, θεολογικά θέματα να τίθεται στο δημόσιο λόγο. Εδώ προφανώς. Κατά τη γνώμη δεν τίθεται. Κάποιος μεγάλος συγγραφέας, ο Σπέγκλερ, ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, είπε κάποτε ότι η φιλοσοφία λέει είναι εξευγενισμένη περιέργεια. Θεολογία όμως είναι εξημερωμένη αγωνία. Έτσι. Σε μια εποχή που η. Εμένα μου φαίνεται ούτε περιέργεια μας ούτε αγωνιούμε. Ακριβώς. Κινδυνεύουν αυτά τα δύο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι είναι φυσιολογικό να σπανίζει. Και η φιλοσοφία, πόσο θα λέγαμε φιλοσόφου σήμερα. Έτσι. Φιλοσοφούντες αρκετούς. Φιλοσοφούντες θα λέγαμε αρκετούς. Αλλά φιλοσόφους πώς θα λέγαμε. Έτσι και θεολογούντες θα λέγαμε αρκετούς. Αλλά θεολόγους πώς θα λέγαμε. Που να έχουν το βάρος του όρου αυτού και τα. Διότι πρέπει να κουβαλάς και τα βάσανα πάνω σου. Έτσι δεν είναι. Η θεολογία η βάσανα και η φιλοσοφία η βάσανα. Κακά τα ψέματα. Και η ίδια η Εκκλησία μας ελάχιστος έχει να κηρύξει τους θεολόγους. Δεν είναι το θέμα που έχει να κηρύξει η Εκκλησία. Σίγουρα είναι. Δεν ανακηρύσει η Εκκλησία τους θεολόγους, γιατί αν τους ανακηρύξει θα τους καταστρέψει. Συλλιώς, κυρίως δεν τους ανακηρύσει ποτέ όσο ζουν. Είναι αρκετά σοφοί. Ούτως ώστε δεν ξέρω ότι αν τους ονοματίσει πάει, τους έχασε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η Εκκλησία αφήνει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και μετά από χρόνια η εκκλησιαστική συνείδηση, που είναι πολύ σοβαρό πράγμα, γιατί αποτελείται από βαπτισμένους ανθρώπους που έχουν αίσθηση της χάριτος, το σώμα της Εκκλησίας ξέρει τι είναι η χάρις. Αυτή αναδεικνύει κάποιους ανθρώπους κατά καιρούς και υπ' αυτή την έννοια είναι πολύ περισσότερα από τους τρεις της παραδόσης. Έτσι να εξηγούμεθα. Και εγώ μέσα στο μυαλό μου έχω αρκετούς. Έτσι είπε, μιλάμε και για σύγχρονους ακόμα. Είναι αυτό το πράγμα. Αλλά. Και η θεολογία επίσης είναι κάτι που το χάνεις, δεν το έχεις πάντοτε. Αν μπορεί να μην το έχεις στην αρχή να το αποκτήσεις, θα το ξαναχάσεις πάλι. Έτσι. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Γιατί θέλει δύο να συμφωνούν. Είναι ένα ποίημα που γράφεται από δύο ποιητές. Ο ένας είναι εκεί, ο άλλος είναι εδώ. Αν διαφωνεί ένας από τους δυο, πάει το ποίημα. Έχουμε τραγωδία. Ναι. Για το δεν νιώθει το ποίημα. Τέλος πάντων, στο ελληνικό χώρο να πω ότι υπάρχει αυτό το. Δεν προσεγγίζει, ας πούμε, ο θεολογικός λόγος δεν προσεγγίζει τον σύγχρονο κόσμο ή τον κόσμο. Δεν φέρνει, ας πούμε, η θεολογία. Γι' αυτό, γιατί πρέπει να είναι ο θεολόγος κοντά στον εαυτό του, να είναι τίμιος με τον εαυτό του. Όπως γράφει κάποιος άλλος εδώ από τους Συνδετημόνες και να το γράφει ωραία, μάλιστα. Δηλαδή, ο θεολόγος λέει, αντί να κάνουμε συνταγές, τώρα πάμε στη θεολογική σχολή και θα φτιάξουμε, ας πούμε τους φοιτητές τώρα με τι θέματα θα ασχοληθούν. Θα τους χωρίσουμε σε κατηγορίες, θα ασχοληθείς, ξέρω εγώ, με το θέμα της οικονομίας, εσύ με το φεμινισμό, εσύ με το θέμα της μοντέρνας ψυχολογίας κλπ. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Το θέμα είναι να ασχοληθεί κανείς με τη θεολογία, με τον εαυτό του δηλαδή, με το σώμα του, με τα αισθήματά του, με τη φθορά του, με το θάνατό του που είναι επικείμενος, έτσι. Με τη μεγάλη απώλεια που υφίσταται καθημερινά σε επίπεδο σχέσης, σε επίπεδο ζωής.
Έτσι, με την αίσθηση ότι όλα τον κοροϊδεύουν και τα χάνει όλα μέσα από τα χέρια του. Δεν είναι λίγο εγωκεντρικό αυτό? Α, δεν είναι εγωκεντρικό, γιατί έχει πολύ, πολύ σπαραγμό μέσα του. Πιστέψτε με, εγώ το σπαραγμό προτείνω αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ από ό,τι θέλει ο φίλος. Όχι, εννοώ να μείνει κάποιος μέσα στον εαυτό του ή να μείνει εκεί. Μα θα λύσει το πρόβλημα αυτό σε προσωπικό επίπεδο για να πεις ότι το λύσεις. Αλλιώς δεν το λύνει για κανέναν. Αν δεν το λύσω για μένα. Εδώ λέει κάπου Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ αυτό. Βρες εσύ, έλεγε το πνευματόγιο, και πολλοί άνθρωποι θα σωθούν δίπλα σου. Θα σωθούν δίπλα σου, όχι γιατί θα του έλα εδώ σαν καλό Σαμαρίτσα, θα πάρε και εσύ ένα κουκουτελάκι Άγιο Πνεύμα. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Αυτό είναι γελίο. Και θα έχανε και αυτό που έχει. Αλλά γιατί αυτό το πράγμα σκορπίζεται? Γι' αυτό εγώ είμαι ενάντια στην κατήχηση. Δεν έχω κάνει ποτέ κατηχητικό. Και αισθάνομαι ότι η κατήχηση έχει δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή η κατήχηση είναι μια εσκεμμένη δράση όπου αναλαμβάνει να αντικειμενοποιήσει το Θεό και να τον προσφέρει εις τρόπον ώστε να πιστεί ένας άλλος που δεν είναι έτοιμος γι' αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Η μόνη κατήχηση που ξέρω εγώ είναι αυτή που περιγράφεται στα γεροντικά, που κάποιος τρέχει πίσω από ένα γέροντα και λέει «Σταμάτα γέροντα» και αυτός λέει «Ω, είτε σταματάω, τρέχω, για τον Χριστό σε κυνηγάω και εγώ για τον Χριστό τρέχω». Αυτό λέγεται κατήχηση για μένα. Αυτό είναι η κατήχηση. Κατήχηση να μην θέλει ο κατηχητής να πει κουβέντα και να τραβολογούν και στο τέλος αρχίσει να λέει επειδή το θέλουν αυτοί. Κατήγηση δεν είναι να κάθομαι και να έχω μία ώρα και να κάθομαι και να σου πω: κοίταξε, τώρα θα μιλήσουμε περί Θεού. Τώρα θα μιλήσουμε για το βάπτισμα. Α, το άλλο. Πού το νοιάζει το βάπτισμα? Καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει έναν τεθραυσμένο και διαραγωγότα άνθρωπο απέναντί σου για να μπορέσει να μιλήσει για τέτοια θέματα. Καταλάβατε τι λέω? Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το βάπτισμα ή οτιδήποτε, γιατί μοιάζει να μην τον αγγίζει. Να μην έχει να κάνει με τον πυρήνα τη ύπαρξή του. Επειδή ακριβώς είναι τα πράγματα έτσι, για το λόγο αυτό, κάθε φορά που μιλάμε, ας το πω έτσι, κατηχητικά, πρέπει να ξέρουμε ότι παίρνουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Διότι δεν ξέρουμε σε ποιους μιλάμε και γιατί μιλάμε. Στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε μέσα στην περίοδο εκείνη τη λαμπρή εποχή του χριστιανισμού. Ναι, το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι και η επαγγελματική κατήχηση και το επαγγελματικό κήρυγμα, έτσι, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο κάποιες μορφές τραγωδίας. Διότι είναι ένας είδος επαγγελματικού μονολόγου, έτσι, ο οποίος, εάν δεν έχει άλλη προϋπόθεση από αυτή, έτσι, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Καταλάβατε. Θυμάμαι μια φορά τον Τζαρούχη, τον Μακαρίτη, που έλεγε, όταν μιλάμε, λέει, το ρώτησαν τι είναι θεολογία. Και λέει, άρχισε λέγοντας τι δεν είναι θεολογία. Αποφατικά. Και το πρώτο που είπε, μου έκανε εντύπωση και το θυμάμαι και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα, είναι, λέει, η θεολογία δεν είναι κακοί λόγοι που λένε οι παπάδες διακόπτοντας την αρμονία των λειτουργιών πρώτων. Τα κακά λόγια που λένε οι παπάδες. Δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην έχουμε, πώς θα το πω, να λέμε μόνο πράγματα τα οποία ίσως μας αφορούν πράγματι. Έτσι, κάποτε ήμουν σε μια πόλη, είχα κάνει μια ομιλία και μετά είχα ένα τηλεοπτικό σταθμό εκεί, η Μητρόπολη. Και ερχόταν ώρα καλή ώρα η Σαρακοστή, όπως τώρα κοντά. Και ένας αρχιμανδρίτης εκεί πέρα μου λέει, σήμερα λέει, πάτερ, έχω, λέει, κάτι που μιλάω στη τηλεόραση εκεί πέρα. Και πήγε να το δεις, μου λέει, και αύριο θα βρεθούμε να πεις τη γνώμη σου. Τον βλέπω λοιπόν και το βράδυ, λέει, να μας πείτε, λέει, για την προσευχή. Και αρχίζει ο Αρχιμανδρίτης, όχι την Αρχιμανδρίτης, ο άνθρωπος, εντάξει, θα μπορούσα να οτιδήποτε. Λοιπόν, και λέει, η προσευχή είναι ένα καλό πράγμα. Η προσευχή, εντάξει, καλό η προσευχή, δεν θα έλεγα, προσευχή, και όπως λέει και ο Ιωστάδε. Η προσευχή, ξέρω εγώ, βοηθάει, και όπως λέει, και η νηστεία, καλό είναι, βέβαια. Την άλλη μέρα, λοιπόν, βρεθήκαμε και μου λέει, πώς τα είδες αυτά που είπα? Του λέω, ευλογημένε, τα αυτοκίνητα σε ενδιαφέρουν? Του λέω. Μου λέει, τι? Τα αυτοκίνητα, λέω, σ' αρέσουν? Μ' αρέσουν. Να μιλάς για αυτά? Τι άλλο σ' αρέσει? Μίλα για κάτι που αγαπάς, ευλογημένα, για να πεις. Με τρόπο που να δεις με τι. Βέβαια, ακόμα και τη θεολογία που ξεκίνει από τη νέα έκδοση του Volvo, που σ' αρέσει, ξέρω εγώ, τι σ' αρέσει. Από εκεί ξεκίνα, τα λέω όλα αυτά γιατί καμιά φορά κάναμε μια στοιχειώδη, έτσι, έχουμε μια στοιχειώδη αδυναμία εμείς οι άνθρωποι να δούμε τι πραγματικά μας καίει και τι όχι. Η θεολογία είναι κάτι που μας καίει. Καταλάβατε. Όπως έλεγε ο Ολιβιέ Κλεμάν, είμαι θεολόγος για να ζήσω, έλεγε. Γιατί άμα το κάνω αυτό θα πεθάνω.
Έτσι, δηλαδή είναι ο τρόπος της ζωής μου θεολογικός. Αν είναι ο τρόπος της ζωής θεολογικός, όλα λάθη μπορεί να τα κάνεις, μέρα νύχτα. Για κάποιο λόγο όμως σου βγαίνει σε καλό αυτό το πράγμα, που έχει να κάνει με την παρουσία του πνεύματος του Υιού. Αυτό το λέτε εμπειρικά τώρα. Και δεν το λέω εμπειρικά, το λέω γιατί το λέει σήμερα ο Τελώνης ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος, ο Τελώνης αυτό. Αποδεικνύεται και εμπειρικά. Αποδεικνύεται. Ο Τελώνης, ας πούμε, όλα στραβά τα έκανε. Αλλά για κάποιο λόγο ζούσε θεολογικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα και μετά και του έγινε σαν δρόσος αερμός στο τέλος. Τι περίεργο. Ενώ ο άλλος κλεισμένος στον εαυτό του, έτσι δεν είναι. Με όλες τις, όλο το ψεύτικο εαυτό, τα έκανε όλα καλά. Όλο αυτό το σύστημα του ψευδού εαυτού που λέει ο Winnicott, κλεισμένο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που θες να, είπαμε, να του δώσεις την κόρη σου να την παντρευτεί. Τέτοιος άνθρωπος. Κι όμως ήταν κενός. Όταν ήρθε η ώρα να κάνει θεολογία, έλεγε πράγματα χαζά. Τα οποία δεν ενδιαφέραν κανένα και κυρίως δεν ενδιαφέραν αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρουν πρώτα, το Θεό. Γιατί η θεολογία μας πρέπει να ενδιαφέρει το Θεό. Το δεύτερο μέρος της εξής. Άμα δεν ενδιαφέρει το Θεό η θεολογία, πώς θα ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι μια ιστορία που σε ρωτάει και πρέπει να περιμένει και ακούει. Άμα δεν ακούει τίποτα και ακούει μονάχα αυτά που έλεγε ο Φαρισαίος, που λέμε εμείς όλοι οι Φαρισαίοι, έτσι, αυτά έτσι λέμε, τότε τι θεολογία είναι αυτό. Δεν συντονίζεται με τα λόγια του Χριστού αυτό. Να απαντήσω τώρα σε σχέση με το δεύτερο μέρος του κειμένου. Δηλαδή η θεολογία θα σε απογυμνώσει στο τέλος. Αν θες να κάνεις θεολογία, δεν θα σου αφήσει τίποτα. Θα σου οδηγήσει σε πράγματα τα οποία δεν ήταν αυτά που είχες να κάνεις και να πεις. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι απλώς μια συστηματική σπουδή και μια αυρόχισποση διέλευση. Από πού. Και προς τα πού. Και προς τα πού. Έτσι. Τέλος πάντων. Για το δεύτερο μέρος του κειμένου που λέτε, που αναφέρεστε εκεί στη δυτική φιλοσοφία και αυτά, μια απορία που έχω. Λέτε ότι μας περιμένει κατά κάποιο τρόπο την Ορθοδοξία ή την ψάχνη μας περιμένει. Εγώ εκτιμώ τη Δύση. Είμαι... Χωρίς βίωμα και το χωρίς έχω πει και άλλη φορά. Με ρωτήσανε, είστε λέει, φιλοδυτικός τελικά ή αντιδυτικός. Και είπαμε απλά δυτικός, όπως λέει και το όνομά μου. Είμαι τελείως δυτικός, όσο από πάνω και κάτω. Δεν έχω καμία άλλη ταυτότητα. Στη Δύση έχω διαμορφωθεί, τα ερωτήματά μου είναι τα ερωτήματα του δυτικού ανθρώπου. Πώς και γι' αυτό εκτιμώ την Ορθοδοξία. Πώς αυτή χωρίς βίωμα και χωρίς εμπειρία. Εγώ πρώτα έγινα λακανικός και χαϊντεγκεριανός και απαντώ πάλι στο φίλο και μετά έγινα ιερής των Παρόδου. Ορθόδοξος. Αν έγινε ποτέ Ορθόδοξος και παπάς. Που μάλλον έγινε παπάς. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να πω δηλαδή. Και το λέω σοβαρά αυτό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι χώροι έχουν πει θέσει τρομερά πράγματα και όντως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε φορά που απαντούμε σε αυτούς μπαίνουμε στη σφαίρα τους, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό, η θεολογία δεν φοβάται. Δεν είναι ότι έχουμε, όπως λέει το κείμενο, τις απαντήσεις και περιμένουμε τους άλλους να θέσουν ερωτήματα. Αυτό είναι ανόητο. Θα σήμερα δεν τους ξέρουμε καν, αφού εκεί τους είμαστε. Αφού αυτοί είμαστε εμείς. Εγώ θα πω ότι δεν ήμουνα. Δεν σπούδασα Χάιντεγκερ, αφού αυτό έχω τέτοια προέλευση. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια, απαντάω στο Χάιντεγκερ που είμαι εγώ. Κακό είναι αυτό. Αφού εγώ είμαι ο Χάιντεγκερ. Και στο Λακάν. Και στο Λακάν που πάλι είμαι εγώ. Δηλαδή, είμαι εγώ, καταλάβατε με ποια έννοια. Ότι από εκεί πέρασε η ζωή μου. Δεν θα δώσω απαντήσει στον καημένο του Λακάν που είμαι εγώ. Πέρασε όμως. Πέρασε. Δεν έμεινε. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι κάτι παραπάνω μπορεί να συμβαίνει και πέρα από το Λακάν και το Χάιντεγκερ. Νιώθετε τους δυτικούς, ας πούμε, σε εισαγωγικά τώρα δυτικούς, γιατί το ποιοι είναι η μεγάλη κουβέντα, ότι θέλουν να κάνουν το πέρασμα ή το ψάχνουν. Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο. Αλλά αυτό χρειάζεται ανθρώπους να τους το δείξουν πώς γίνεται. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν οι ίδιοι κατά κάποιο τρόπο και υπάρχουν και πολλοί από αυτούς που το κάνουν οι ίδιοι. Έτσι. Αλλά είναι αποτυχημένο αυτό το πράγμα να μην το βλέπεις και να το χωρίζεις σε προοδευτικότητα, συντήρηση, ξέρω και αυτά. Το θέμα είναι, έχεις, πώς το λένε, τσαλαβουτά σου ίδιο σε αυτά τα οποία σε νοιάζουν και σε αφορούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, αν δίνεις απαντήσεις, αν παίρνεις απαντήσεις, αν χρησιμοποιείς, φυσικά όλοι μας χρησιμοποιούμε ένα μέρος του ενοιολογικού. Έτσι, κόσμο που φτιάξαν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι τέτοιοι σαν και αυτούς. Πώς θα εκφραστεί σήμερα. Εντάξει. Και όχι μόνο το νιολογικό, το λέω νιολογικό, αλλά και τις τάσεις τις βασικές της ζωής. Δηλαδή, επηρεάζεται. Δεν είναι. Όποιος πει ότι εγώ δίνω απαντήσεις, είναι ανόητος. Στην ουσία παίρνει και απαντήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ ζωντανότερη από όσο φαντάζονται αυτοί που κάνουν απλώς ιστορία του πράγματος.
Και γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο θέλει πολλή δουλειά για να γίνει αυτό. Θα χρειαστούν άνθρωποι, αλλά δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα πολύ. Η Ορθόδοξη Θεολογία στη Δύση θα βρει τους ανθρώπους της. Έτσι, δεν είμαι προφήτης, αυτό βλέπω. Χρειάζεται ένα είδος παιδείας και ένα είδος μαγκιάς η Ορθόδοξη Θεολογία που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαι μόνο σε πολύ... Εδώ υπάρχει, είπαμε, καριερισμός και τα συναφή. Υπάρχει πολλής φόβος για το τι θα πούν οι άλλοι, υπάρχει πολλή αγωνία για το στάτους, υπάρχει πολλής επαρχιωτισμός, πάρα πολλής επαρχιωτισμός, ενώ στους κύκλους των θεολόγων, των ακαδημαϊκών δε, πολλοί. Οι άλλοι έχουν και τα πανεπιστήμια μας έτσι πως είναι, που δεν επιτρέπουν ούτε δημιουργική σκέψη, ούτε δημιουργική δουλειά. Κακά τα ψέματα. Ο Έλληνας φοιτητής είναι κάποιος που αισθάνεται την υποχρέωσή του να χάσει με τις ώρες μπροστά σε ένα καθηγητή, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν την κοπανάει. Αλλά δεν μαθαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια πώς να βάζει την ύπαρξή του μέσα στα ερωτήματα και τα ερωτήματα μέσα στην ύπαρξή του και να χωνεύει αυτά που κάνει και να δουλεύει κριτικά και να δουλεύει στοχαστικά. Δεν το μαθαίνει αυτό πουθενά. Και αν το μάθει, δεν θα γίνει λέκτορας ποτέ. Ούτε διδάκτορας δεν θα γίνει. Πρέπει να μάθει να λέει όπως λέει ο κύριος καθηγητής. Και αυτό το λέει μέχρι τα 55 του. Μετά στα 55 του, όπως μου λέει και εμένα κάποιος, ευλογημένα. Μου λέει, μάθε το αν το λες αυτό. Και στα 50 σου, μου λέει, θα πεις και εσύ τα δικά σου. Λέω, κύριε καθηγητά μου, λέω, στα 50 θα έχω τίποτα να πω. Αν ζήσω τότε έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά στα 50 θα βγει η έμπνευση. Είναι σημαντικά θέματα αυτά και ελπίζω καμιά φορά η κρίση να οδηγήσει όλους μας να τα αντιληφθούμε. Έτσι. Πας σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο και μέσα σε 6 μήνες έχεις μάθει να δουλεύεις κριτικά και ερευνητικά. Πας σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και μετά από 16 χρόνια δεν έχεις καταλάβει γιατί, για ποιο λόγο, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνεις τη δική σου έρευνα. Για τα παιδεύματα της παιδείας μας θα μιλήσουμε μια άλλη φορά και κλείνοντας εδώ αυτή τη σύντομη συζήτηση, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά καρδιακά τον πατέρα Νικόλαο.